Ένα περιστατικό που έγινε πριν λίγε ημέρε σε αγώνα των μεικτών ομάδων στο Ρέθυμνο, σημάδεψε το κριτικό ποδόσφαιρο και ο παράλληλε έστειλε πολλαπλά μηνύματα καθώ προήλθε σε μια αναμέτρηση των παιδών που αγωνίζονται παίκτες 12 και 13 ετών. Στον αγώνα του Ενωσιακού Πρωταθλήματο, μεταξύ των ενώσεων Ρεθίμνου και Λασιθίου, στο δημοτικό στάδιο Γάλλου με το σκορ στο 2-0. Έγινε στο 48ο λεπτό διακοπή του αγώνα λόγω τραυματισμού ρεθιμιώτη ποδοσφαιριστή. Ένας συμπέκτης του έβγαλε την μπάλα έξω και δύο λεπτά αργότερα την επανέφερε με πλάγιο out παίκτη του Λασιθίου. Τα παιδιά του Λασιθίου, χωρί να υπάρχει δόλο, συνέχισαν την φάση και σκόραραν με τους ρεθιμιώτες να εκφράζουν τι διαμαρτυρίε του για τη μη τήρηση του fair play. Κάπου εκεί υπήρξε παρέμβαση από τον προπονητή της μικτής Λασιθίου Ιορδάνη Τσιρκίνη, ο οποίος ζήτησε από τα παιδιά της ομάδας του στην επόμενη φάση να χαλαρώσουν την άμυνά τους και να δεχτούν γκολ προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στο μάτι. <χαλίδι> 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 Παρά την αρχική του αντίδραση, οι παίκτες της Μικτής Λασιθίου άφησαν τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή να κάνει επίθεση, όμως ο ίδιος αντί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, έκανε μια ενέργεια που ελάχιστη θα έκαναν. Ο ρεθιμιώτης, Θανάσης Κότσιος, σούταρε την μπάλα out μη δεχόμενος η ομάδα του να επιτύχει ένα τέτοιο γκολ και μάλιστα κέρδισε το χειροκρότημα της Κερκίδας. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι το Ρέθιμνο επικράτησε με 4-2, όμως σίγουρα από αυτό το παιχνιδί στάλθηκα πολλά μηνύματα για το ότι στο ποδόσφαιρο μετράνε πολλά περισσότερα πράγματα από το αποτέλεσμα.